Τώρα, quiz, θέλω να μου πείτε τι φαντάζεστε, τι σχέση φαντάζεστε ότι έχει ο Πάπας, ναι, ο Πρίγκιπας και η Λίβερπουλ. Μην κλέβεις, Ναταλάκο μου. Και η Λίβερπουλ. Ο Πάπας, ο Πρίγκιπας και η Λίβερπουλ. Μάλιστα. Ωραίο. Κλίξ. Όχι, ρε, εσύ κάθε φορά που ο Πάπας πεθαίνει... Όχι, Πέτρο μου, θα το ακούσουμε. Αντίστροφα. Αυτό. Να το ακούσουμε. Πάμε. Α. 1981. Παντρεύεται ο πρίγκιπας της Αγγλίας. Η Λίβερπουλ παίρνει την κούπα. Ο Πάπας πεθαίνει. 2005. Ο πρίγκιπας της Αγγλίας παντρεύεται. Η Λίβερπουλ παίρνει την κούπα. Ο Πάπας πεθαίνει. 2018. Ο πρίγκιπας της Αγγλίας παντρεύεται. Η Λίβερπουλ πάει τελικό. Κάποιος να ειδοποιήσει τον Πάπα. Παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή... Πω, είναι νέος όμως αυτός ο Πάπας, δεν πόσο είναι. Πόσο είναι ο παππούλης. Ναι, αλλά τον κυνηγάει κακιά κατάρα εδώ, δεν βλέπεις τι γίνεται. Άρα θα πάρει η Λίβερπουλ το τελικό. Καταρχήν κάτσε να δούμε αν η Λίβερπουλ θα κερδίσει. Πρώτον. Πήγε, ναι, σωστό. Και μετά να ειδοποιήσουμε τον Πάπα, Βασίλη. Θα παίξω Λίβερπουλ. Να δούμε τι θα γίνει με τη Λίβερπουλ. Βέβαια, η Λίβερπουλ έχει το Σαλάχ που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Έχεις δίκιο σε αυτό. 43 γκολ έχει βάλει. Η Λίβερπουλ...